Κυρίες και κύριοι βουλευτές, όπως η σημερινή αποπροσανατολιστική φασαρία για την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την πρόεδρό της, την κυρία Θάνου, αποκάλυψε το πόσο ανεξάρτητες είναι τελικά αυτές οι δήθεν ανεξάρτητες αρχές, έτσι και η μονότονη αντιπαράθεση της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΚΙΝΑΛ γύρω από το εκλογικό σύστημα των τοπικών εκλογών φανερώνει κατά την γνώμη μας ξανά και ξανά το πόσο ριχές είναι οι μεταξύ τους διαφορές, αποδεικνύοντας και πάλι τη στρατηγική τους συμπόρευση. Αφού δεν μπορεί, ξέρετε, από ένα νόμο σαν το κλεισθένι που μετατρέπει τους δήμους σε επιχειρήσεις που πουλούν τις υπηρεσίες τους στους δημότες, έτσι που τα περισσότερα έσοδά τους να προέρχονται όχι από το κράτος, αλλά από τις τσέπες των δημοτών τους. Δεν μπορεί από ένα νόμο σαν τον Κλεισθένη που προσαρμόζει τους δήμους στα σχέδια των εργολάβων και των επενδυτών και όχι στις ανάγκες των δημοτών τους. Δεν μπορεί για όλα αυτά να μην ακούγεται τσιμουδιά από όλους εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και δεν λέτε λέξη βεβαίως για αυτά, επειδή ακριβώς συμφωνείτε με όλα αυτά. Δεν μπορεί λοιπόν να θέλετε να παριστάνετε και από πάνω και τους μονομάχους διαφωνώντας μονάχα για το εκλογικό σύστημα και για την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Μην τα θέλετε, ξέρετε, και όλα δικά σας. Την τρικυμία στο ποτήρι δεν θα μας την παρουσιάζετε και σαν θαλασσοταραχή. Και για να τελειώνει το παραμύθι, αφενός την αναλογική που και εμείς ψηφίσαμε πέρσι στους δήμους και στις περιφέρειες, τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ κουτσουρεμένη και κολοβή την έφερε, αφήνοντας εκτός αναλογικής την εκλογή των δημάρχων και των περιφερειαρχών, και γι' αυτό δεν μπορεί σήμερα να παριστάνει τον κατήγορο του δημαρχοκεντρικού μοντέλου. Και αφετέρου το κλάμα της Νέας Δημοκρατίας για τη δίθεν ακυβερνησία των δήμων δεν έχει βάση. Είναι υποκριτικό. Αφού στους μνημονιακούς νόμους που όλοι τους ισχύουν και ας έχουν λήξει τα μνημόνια, σε αυτούς λοιπόν τους μνημονιακούς νόμους υπάρχουν όλες εκείνες οι δικλείδες ασφαλείας, και είναι πάρα πολλές αυτές, με πρώτο και καλύτερο βεβαίως το οικονομικό παρατηρητήριο των δήμων, που εγγυώνται και εξασφαλίζουν την κυβερνησιμότητά τους, δηλαδή την αντιλαϊκή λειτουργία των δήμων. Ορισμένα τώρα σχόλια για τα 18 άρθρα που εισάγει το Υπουργείο Εσωτερικών για την άρση της υποτιθέμενης ακυβερνησίας πολλών δήμων. Με τα άρθρα 1, 2, 3 και 6, τα οποία βεβαίως και καταψηφίζουμε, θεσμοθετείται η σύμπραξη παρατάξεων με κορμό την παράταξη του εκλεγμένου δημάρχου, και στη βάση αυτής της σύμπραξης της νέας πλειοψηφίας διαμορφώνεται και το νέο σύστημα διοίκησης. Παραπέρα, στην παράταξη του Δημάρχου παραχωρείται και η απόλυτη πλειοψηφία, παρακαλώ, στα όργανα διοίκησης του Δήμου, όπως η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και τα νομικά πρόσωπα. Και επιπλέον, σε αυτά τα όργανα μεταφέρονται και μια σειρά από αρμοδιότητες που ως τώρα ήταν στην ευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου. Να ορισμένες από αυτές τις αρμοδιότητες. Ευθύνη για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού. Προσφυγή ή μη σε ένδυκα μέσα. Δυνατότητα διαγραφής χρεών και προσαυξήσεων. Διευκόλυνση μεγαλοφιλετών άνω των 150.000 ευρώ χρέη. Δεν νομίζουμε ότι αφορά λαϊκές οικογένειες αυτά τα ποσά, δεν αφορούν. Παραχώρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Δήμου. Έγκριση από τους Δήμους να θέτουν αντίτιμο για οποιαδήποτε υπηρεσία και άλλα πολλά. Όλες αυτές οι αρμοδιότητες λοιπόν φεύγουν από το εκλεγμένο Δημοτικό Συμβούλιο και πάνε στην Οικονομική Επιτροπή της πλαστής, πλειοψηφίας. Με τα άρθρα 8 έως 12 αναμορφώνεται προς το χειρότερο η διαδικασία κατάρτισης και ψήφισης του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού. Με ποιο τρόπο? Με τον εξοβελισμό της πολιτικής αντιπαράθεσης και τη δυνατότητά της αυτή να εκφράζεται, η πολιτική αντιπαράθεση δηλαδή, και με την αρνητική ψήφο απέναντι στις οποιασδήποτε προτάσεις κατατίθενται είτε από τη Δημοτική Αρχή είτε από άλλες δυνάμεις. Ούτε λίγο ούτε πολύ δηλαδή. Η εγκυρότητα μιας ψήφου
και άρα και το δικαίωμα της διαφωνίας αναγνωρίζεται μόνο εφόσον οι διαφωνούσες παρατάξεις καταθέσουν ολοκληρωμένη πρόταση, αντιπρόταση μάλλον, για τον προϋπολογισμό, το τεχνικό πρόγραμμα, τους φόρους, τα τέλη, που θα πρέπει αυτή η αντιπρόταση να έχει και τη σύμφωνη γνώμη της τεχνικής, της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και βεβαίως να συμμορφώνεται και προς τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Και ξέρετε κάτι, αυτά δεν τα έβγαλε από το μυαλό της ξαφνικά η Νέα Δημοκρατία. Είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Κλεισθένη που άνοιξε το δρόμο για τέτοιες διατάξεις σε τόσο σημαντικά ζητήματα, όταν θεσμοθέτησε την ίδια ακριβώς διαδικασία στο τεχνικό πρόγραμμα κατά έργο και στον προϋπολογισμό κατά κωδικό, εκβιάζοντας την ενσωμάτωση και την συνένεση. Η ίδια παράδεκτη διαδικασία ακριβώς ακολουθείται και για την επιχειρηματική αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, που και αυτήν θεσμικά τη δρομολόγησε ο Κλεισθένης του ΣΥΡΙΖΑ και με όρους μάλιστα υπερταμείου, και που σήμερα βεβαίως η Νέα Δημοκρατία αναβαθμίζει. Τέλος, διαφωνούμε βέβαια με την αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τα κοινοτικά συμβούλια, όπως ο αποφασιστικός τους ρόλος στη διαχείριση της κρατικής χρηματοδότησης και συγκεκριμένα της ΣΑΤΑ, αλλά εδώ διαφωνούμε και για κάτι εξίσου σημαντικό, όπως είναι το ύψος αυτής της χρηματοδότησης. Για ποιο ύψος δηλαδή μιλάμε? Μιλάμε κυριολεκτικά για ψίχουλα. Πάμε τώρα στα ζητήματα της υγείας. Με τα άρθρα γίνεται φανερή η προσπάθεια της κυβέρνησης να φανεί ότι θέλει να βελτιώσει, να στηρίξει τον βαριά, τον χρονίος πάσχοντα, επιταχύνοντας δήθεν τις διαδικασίες έγκρισης, χορήγησης και άμεσης διάθεσης αυτών των φαρμάκων στους ασθενείς, ακόμα και κατοίκων, χωρίς όμως να έρονται τα εμπόδια και τα πλαφόν, πολύ περισσότερο δεν θέλει και δεν αντιμετωπίζει τα ουσιαστικά προβλήματα της υγείας και ιδιαίτερα των ασθενών με χρόνιες παθήσεις. Και εδώ, ξέρετε, μιλάμε για ασθενείς που χρειάζονται συχνότατες εξετάσεις, συχνές θεραπείες, που είναι γνωστό το ότι οι δυσκολίες υπάρχουν στο να γίνονται άμεσα στο δημόσιο σύστημα υγείας, γι' αυτό μιλάμε, και πώς αναγκάζονται να πληρώνουν και μέσα στο δημόσιο, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, αν έχουν βεβαίως, για τον ιδιωτικό, για τις όποιες ανάγκες τους. Ο καθένας καταλαβαίνει φυσικά τι σημαίνει η καθυστέρηση σε μια εξέταση ή μια θεραπεία για έναν καρκινοπαθή ή η ελλιπής θεραπεία για κάποιον χρόνιο πάσχοντα, επειδή δεν έχει να πληρώσει για τις θεραπείες του, ακόμα και για τη μετακίνησή του σε ένα κεντρικό νοσοκομείο που έχει εξειδικευμένο προσωπικό για την περίπτωσή του. Δεν θα ψηφίσουμε το άρθρο 74, γιατί θα συνεχίσουν να υπάρχουν όλες αυτές οι καθυστερήσεις, οι αδικαιολόγητες, όπως και οι απορρίψεις, η δυνατότητα απορρίψεων, αφού παραμένει η ίδια διαδικασία της προέγκρισης. Αλλά και γιατί ο χρονίος πάσχων και η οικογένειά του θα συνεχίσει να πληρώνει για μια σειρά φάρμακα, θεραπείες και εξετάσεις που έχει ανάγκη και το κράτος δεν τους καλύπτει. Τώρα, δύο λόγια για το άρθρο 80, πάλι αφορά το Υπουργείο Υγείας, το οποίο βεβαίως και καταψηφίζουμε. Προβλέπεται η υπαγωγή στο καθεστώς των 120 δόσεων για τις οφειλές των φαρμακοβιομηχάνων και των φαρμακεμπόρων που έχουν προς τον ΕΟΠΗ, λόγω του rebate και του clawback. Από ό,τι φαίνεται, τα δωράκια και οι φοροαπαλλαγές και οι διευκολύνσεις, οι κάθε είδους διευκολύνσεις σε όλους αυτούς συνεχίζονται. Θυμίζω για τους παλιότερους, γιατί ορισμένοι ήσασταν στην προηγούμενη σύνοδο της Βουλής, ότι πριν από λίγους μήνες ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία μαζί χάρισαν 20 εκατομμύρια ευρώ για τις ίδιες οφειλές. Για τις διατάξεις τώρα του Υπουργείου Πολιτισμού. Με το 87ο άρθρο επιχειρείται μια αλλίωση, θεωρούμε, του χαρακτήρα της τελέχωσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλωτριώσεων, όπως προκύπτει βεβαίως και από τα μέχρι στιγμής πρόσωπα που επέλεξε η κυβέρνηση για αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού, απομακρύνθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΠΑ όλοι οι σχετικοί με την πολιτιστική διάσταση του ΤΑΠΑ, με εξαίρεση την μουσιολόγο και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, και τις θέσεις, τις κενές, καταλαμβάνουν πρόσωπα που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα, με την οικονομική διάσταση και την επιχειρηματικότητα του ΤΑΠΑ.
Με την προτινόμενη ρύθμιση λοιπόν όλοι αυτοί καταργούνται και ο Υπουργός διορίζει όποιον κυριολεκτικά θέλει. Έτσι, καθόλου δεν αποκλείεται να δούμε στο μέλλον στο Δέλτα Σίγμα του ΤΑΠΑ εκπροσώπους των εμπόρων της τέχνης και άλλων εκπροσώπων ίσως του κεφαλαίου, αφού δεν υπάρχουν στη διάταξη πουθενά ούτε καν κάποια κριτήρια, μέσα και μίνιμουμ, έστω και σαν φιλοσικής δηλαδή, βάσει των οποίων ο Υπουργός θα αποφασίζει. Το τι σημαίνει αυτό για τον πολιτισμό φάνηκε θαρό και από τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Είναι φανερό ότι επιχειρείται να διαμορφωθεί ένα γενικότερο πλαίσιο βαθύτερης εκμετάλλευσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως και συνολικά του πολιτισμού, για την οικονομική όμως ανάπτυξη και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, δηλαδή για την κερδοφορία των κεφαλαιοκρατών που θα επενδύσουν στον πολιτισμό και στην τέχνη, που θα επενδυθούν βεβαίως σε οικονομικές δραστηριότητες αυτά τα κεφάλαια, που θα σχετίζονται με την κληρονομιά την πολιτιστική. Είναι φανερό ότι τέτοιου είδους διατάξεις υπονομεύουν ανοιχτά τις πολιτιστικές ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων, αφού υπηρετούν τις ανάγκες κερδοφορίας του κεφαλαίου και γι' αυτό βεβαίως τις καταψηφίζουμε. Για τις διατάξεις τώρα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι τροποποιήσεις που φέρνει η κυβέρνηση στον ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικονομίας με τα άρθρα 95 και 96 αντίστοιχα, δεν αντιμετωπίζουν, θεωρούμε, το συνολικό αντιδραστικό και προβληματικό χαρακτήρα αυτού του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονομίας. Με το βασικό περιεχόμενο, άλλωστε, όλων των παραπάνω συμφωνεί η Νέα Δημοκρατία, με το βασικό, επαναλαμβάνω, περιεχόμενο, και όλοι θυμόμαστε ότι αυτά και ο κώδικας και ο ποινικός κώδικας και ο κώδικας ποινικής δικονομίας ψηφίστηκαν στο παραπέντε κυριολεκτικά με συνοπτικές διαδικασίες από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και εισήγαγαν στο δίκαιο της χώρας μας τους αμερικανόπνευστους αντιδραστικούς θεσμούς της λεγόμενης ποινικής διαταγής, της ποινικής διαπραγμάτευσης, της ποινικής συνδιαλλαγής, ένα παζάρι ποινών δηλαδή, που ευνοούν σε κάθε περίπτωση τους οικονομικά ισχυρούς και πλήττουν βασικά δικονομικά δικαιώματα των κατηγορουμένων. Διατήρησαν αυτοί οι δύο κώδικες και ενίσχυσαν τις ποινικές κατασταλτικές διατάξεις, οι οποίες μπορούν πολύ εύκολα να στραφούν κατά του εργατικού και λαϊκού κινήματος και να θέσουν σε κίνδυνο τις δημοκρατικές ελευθερίες, όπως είναι η διατήρηση και η ισχύς του τρομονόμου, αλλά και της λήψης και επεξεργασίας του DNA. Ενώ φάνηκε αμέσως, και μάλιστα πάρα πολύ αμέσως, και η προβληματικότητα ορισμένων διατάξεων που οδηγούν σε οριζόντια μείωση όλων των ποινών, ακόμα και για βαριά κακουργήματα, εξυπηρετώντας ουσιαστικά το στόχο της συστηματικής τεχνητής αποσυμφόρησης των φυλακών. Εν τέλει, παρά το ότι οι προτινόμενες τροποποιήσεις είναι επουσιώδεις σε γενικές γραμμές και έχουν κυρίως νομοτεχνικό χαρακτήρα, ωστόσο κάποιες, ιδίως αυτές που αφορούν τον κώδικα ποινικής δικονομίας, κινούνται σε ακόμη πιο αντιδραστική κατεύθυνση και επομένως δεν μπορούμε φυσικά να τις ψηφίσουμε. Κλείνω με το άσυλο. Είναι ένα θέμα πολύ συζητημένο, το οποίο νομίζουμε τελικά ότι λειτουργεί και συνεχίζει να λειτουργεί και για να αποπροσανατολίσει από τα πραγματικά προβλήματα των πανεπιστημίων, που έχουν κυριολεκτικά ρημάξει από διδακτικό και άλλο προσωπικό, έχουν στραγγαλιστεί οικονομικά, αναγκάζονται να λειτουργούν ως επιχειρήσεις για να μην κλείσουν, που με κάθε τρόπο επιχειρήσεις, πανεπιστήμια δηλαδή, που με κάθε τρόπο πρέπει να βγάλουν τα έξοδά τους και δεν είναι φυσικά σε θέση να προσφέρουν στοιχειώδεις υπηρεσίες φοιτητικής μέρημνας, απαραίτητες ιδίως για τα παιδιά που προέρχονται από πιο φτωχές, από λαϊκές οικογένειες. Προβλήματα τα οποία επιδεινώθηκαν και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που προώθησε πολύ πολύ σημαντικές αναδιαρθρώσεις για να διευκολύνει όμως το κεφάλαιο να διεισδύσει ακόμα περισσότερο στα πανεπιστήμια και όχι να καλύψει φυσικά τις ανάγκες εκπαίδευσης των παιδιών των λαϊκών οικογενειών. Θέλουμε να πούμε με την ευκαιρία εδώ ότι το πανεπιστημιακό άσυλο δεν είναι δώρο. Είναι κατάκτηση του λαϊκού κινήματος. Και αυτό που λείπει από την ανώτατη εκπαίδευση, ξέρετε, δεν είναι οι δημιουργίες των ΜΑΤ, ούτε η κάθε λογής δυνάμεις καταστολής. Αυτό που λείπει καταρχήν είναι η επαρκής τους χρηματοδότηση για να λυθούν κάποια προβλήματα, όπως για παράδειγμα το πρόβλημα της έλλειψης φύλαξης
σε αυτούς τους χώρους που αφήνουν χώρο, η έλλειψη φύλαξης των πανεπιστημιακών χώρων αφήνει χώρο για φαινόμενα τα οποία στη συνέχεια υποκριτικά αξιοποιούνται για να χτυπηθεί το άσυλο. Έτσι και λέω όμως, η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί και στην Ολομέλεια. Κλείνω εδώ, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ.